Επαφών με στρατιωτικές και όχι μόνο αρχές της Αιγύπτου, μετά τη Συμφωνία Λιβύης και Τουρκίας και την προκλητική στάση της γείτονος, ξεκινάει ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος, αρχής γενωμένης από την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στην Κρήτη TV κατά τη σύντομη επίσκεψή του στο νησί, ο Μακαριότατος, που αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή, τόνισε ότι η Λιβύη υπάγεται στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Αυτές τις ημέρες, Τετάρτη με Πέμπτη, συναντούμε με τον Αρχιστράτηγο της Βόρειας Πτέρυγας στην Αλεξάνδρεια, μια που έχει την ευθύνη ολόκληρης της περιοχής της Βορείου Αφρικής. Όπως ξέρετε, η Λιβύη υπάγεται στο Πατριαρχείο μας και από εκεί γίνεται η έξοδος των προσφύγων. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνω από την αυτή εβδομάδα ένα μεγάλο ρόλο μεσολαβητού στους στρατιωτικούς. Ο κύριος Θεόδωρος εκτίμησε ότι η Αίγυπτος είναι χώρα φιλική προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ προανήγγειλε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με στόχο να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτούς που πρέπει να το πάρουν. Την ημέρα των Χριστουγέννων θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Σίσι και ξέρω πόσο αγαπάει την πατρίδα μας την Ελλάδα και πόσο μεγάλη σημασία έχει τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν, η Αίγυπτος μας είναι χώρα φιλική προς την Ελλάδα μας και προς την Κύπρο μας και μπορεί και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην ειρήνευση της Μεσογείου θαλάσσης και θα δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτούς που πρέπει να το πάρουν. Παράλληλα, ο κριτικός Πατριάρχης μίλησε για την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας σε συνέχεια της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ανακοίνωση έγινε μάλιστα την ημέρα των Ταξιαρχών στην Αραβόφωνη Εκκλησία των Ταξιαρχών στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων στον Τάχερ. Διότι μέσα η καρδιά μου είναι κριτικιά και δεν μπορούσε η συνείδησή μου ή η πατριαρχική να αφήσω μόνο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίον. Έτσι λοιπόν, μετά από πολύ προσευχή και προσοχή, προχώρησα στην αναγνώριση της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ένας λαός ευλογημένος 40 εκατομμυρίων. Βεβαίως, να ξέρετε, δυσκολίες υπάρχουν, διαφωνίες υπάρχουν, αλλά πιστεύω με την δική μου αυτή η συμφωνία, όπως είπα και εκεί την ημέρα, άρχεται η λύση του θέματος. Το διάταγμα για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιανουαρίου του 2019, προκαλώντας την αντίβραση της Εκκλησίας της Ρωσίας, που γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.